άνδρες έμειναν να διαγωνίζονται στο Dancing on Ice και κάνουν ό,τι μπορούν για να παραμείνουν λίγο ακόμα. Ο Γιώργος Χειμωνέτος από την υπερπροσπάθεια χτύπησε σε όσο περισσότερα σημεία μπορούσε και ο Κώστας Φραγκολιάς έβαλε σκούφο Άι Βασίλη και φίλησε στο στόμα την παντρεμένη παρτενέρ του. Το φίλο ήταν ένα μέρος του ρόλου, μέρος της χορογραφίας και δεν σημαίνει κάτι. Εντάξει, είναι και Χριστούγεννα, σίγουρα αισθάνομαι, έχω κάποια αισθήματα φιλικά για τη Μαρίνα και είναι μέχρι εκεί. Η κοπέλα είναι παντρεμένη. Βέβαια και να μην ήτανε, ποτέ δεν μπλέκω δουλειές με... Προσωπικά. Business and pleasure που λένε. Ναι. Δεν τα μπλέκω αυτά τα πράγματα ποτέ. Αλλά είναι παντρεμένη, έχει ένα παιδάκι, έχει την οικογένειά της. Δεν ήταν αθόρμητο, αυτό λέμε, είναι μέρος χορογραφίας. Εσύ μπορεί να μην τα μπλέκεις, αλλά αν ο σύζυγός της ή η κοπέλα σου το είδαν, θα σου κάνουν το φρύδι σαν του Χειμωνέτου. Εσύ, συντροφό σου, το έχεις πει ότι θα δει κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Πες το άλλη μία, μήπως και το πιστέψουμε όλοι μαζί. Τώρα τα λες που είσαι ζεστός από το σοου. Κάτσε να πας σπίτι, θα σε χάσουμε από προσώπου γης. Η μάνα μου θα με δει σε δύο μήνες, γιατί θέλω για να μην ξεκουράσει μετά. Είδες πως τα λέω. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Είχαμε. Είσαι ικανοποιημένος με την τεχνολογία. Ναι, μια χαρά, σούπερ. Πιστεύεις ότι οι κριτές έλαβαν υπόψη τον τραυματισμό που είχες? Είναι άσχετο, δεν νομίζω ότι πρέπει να το λάβουν υπόψη τον τραυματισμό. Είναι άσχετο. Στην προπόνηση μπορεί να πάτε καθένας οτιδήποτε. Είτε στην προπόνηση είτε πουθενά ή οπουδήποτε αλλού. Παίζει ρόλο. Το θέμα είναι ότι χορέψαμε καλά και εντάξει, τους άρεσε και βάλανε μια ωραία βαθμολογία. Σε αντίθεση με τον Κώστα, που κάθε άλλο παρά ικανοποιημένος με τον εαυτό του είναι. Δεν ήμασταν καλοί. Και ξέρω ότι δεν ήμασταν καλοί. Το toe jump δεν μας βγήκε τελείως, γιατί πηγαίναμε λίγο γρήγορα. Πια επειδή μαθαίνουμε. Και αρχίζει σιγά σιγά και το ice και μας φαίνεται λίγο μικρό. Για κανένα ζεμπεκιάρι στα μπουζούκια με βλέπω. Τελικά ο τελικός του Dancing on Ice είναι αντρική υπόθεση? Είστε οι μόνοι άντρες που έχουν απομείνει στο... Εντάξει, είμαστε και πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Απ' την αρχή δεν ήμασταν και πολύ. Ναι, αλλά είσαστε θαυματουργοί.